Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησευρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Άμεν. Καθίστε. Το σημερινό θέμα το οποίο θα εξετάσουμε το σκέφτηκα να το κάνω βασικώς μέσα από τις εξομολογήσεις. Μέσα από τις εξομολογήσεις των ανθρώπων ακούω πάρα πολλές φορές και τις δικές σας. Ακούω πάρα πολλά αμαρτήματα, τα οποία αμαρτήματα αυτά δεν τα σκέφτεται ο άνθρωπος τι ρίζα μπορεί να έχουν. Λέει ένα μάθημα, το πούμε, μούτσοσα. Νευρίασε και μούτσοσα. Ή κλώτσισα. Ή νευρίασα και έβρισα. Λοιπόν, αυτό το μούτσομα λέει μουτζόνι. Και το θεωρεί ένα απλό αμάθημα ότι μου τζώνει ή ότι βρίζει. Αυτό δεν είναι το αμάρτημα μόνον αυτό καθεαυτό, η χειρονομία αυτή που κάνει ο άνθρωπος. Αυτή η χειρονομία έχει από πίσω έναν κακό χαρακτήρα. Έχει από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος τι κάνει. Υποκρύπτει και κρύβει μάλλον, η κίνηση και η ενέργεια αυτή, κρύβει τον εγωισμό του. Γιατί μούτσωσα τον άλλον? Γιατί κάτι μου έκανε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μουτζώνω τον άλλον γιατί κάτι μου κάνει. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν μπορώ αλλιώς να εκδηλωθώ, το μόνο που μπορεί να δει, βγάζω τα μάτια στο χέρι μου και τον μουτζώνω. Εάν οδηγώ. Άρα λοιπόν, κάνω μία χειρονομία, απρεπή χειρονομία, η οποία εκδηλώνει κάτι μέσα μου, τι μου έκανε. Αυτό με νευρίασε μέσα. Με θύμωσε μέσα. Άρα στην ουσία τι έχει κάνει. Μου έχει θίξει το εγώ μου. Πειράχτηκε το εγώ μου. Άρα από πίσω από την απλή κίνηση το μουτζώνω, στην ουσία δεν είναι το μουτζώνο. Είναι ένας εγωισμός. Ότι μου έκανε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να μου το κάνει. Ή δεν μου βγήκε εμένα καλά. Ένα παράδειγμα, πόσες φορές συμβαίνει να βλέπουμε ανθρώπους, ένας ξυλουργός, ο μαραγκός, ο σιδηρουργός, ο γεωργός, κάτι δεν του πάει καλά ή του πέφτει ένα εργαλείο ή τι κάνει, να το κεχάμο λέει, βλαμμένο. Και το κουτσώνει το εργαλείο. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Από πού προκύπτει αυτή η κίνηση? Αυτό λοιπόν θέλω σήμερα να δούμε και να εξετάσουμε τα βαθύτερα αίτια πολλών αμαρτημάτων μας. Α, τώρα στο πούμε, μάλωσα μία μοναχή. Πού είναι εδώ, για να δω. Είναι εδώ? Δεν είναι εδώ. Η αδελφή Ιουστή. Πού πήγε, τη μάλωσα και έφυγε. Τι υποκρύπτει αυτό? Τι υποκρύπτει, γιατί έφυγε? Πεισμάτωσε. Το πείσμα τι υποκρύπτει από πίσω? Το εγώ μου. Υποκρύπτει το εγώ μου το πείσμα. Θύχτηκα στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί να μην νευρίασα ή και να νευρίασα. Θύχτηκα όμως. Ποιος θύχτηκε? Το εγώ μου.
Πώς αντιδρώ σε αυτό το εγώ? Δεν αντιδρώ με ταπείνωση. Δεν αντιδρώ με ταπείνωση. Δηλαδή θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνω όταν νευριάζω. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι το γιατί νευριάζω. Ότι δεν πρέπει να φτάσω στο σημείο να νευριάσω. Γιατί ο εκνευρισμός αυτός θα φέρει όλες τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Θα φέρει. Ποιες αντιδράσεις θα φέρει? Τις οποιοσδήποτε θα κάνω κάτω από την εγωιστική μου κίνηση, ενέργεια, σκέψη. Θύχτηκα, προσβλήθηκα, είχα δίκιο. Και λέω, το είχα δίκιο. Ποιος είχα το δίκιο? Εγώ. Δεν μου αποδόθηκε δίκιο. Νευρίασα. Νευρίστηκα. Τσαντίστηκα. Επομένως, όλες αυτά τα οποία είναι καθημερινά αμαρτήματα, τα οποία τα βρίσκω ακόμα αναμεταξύ μου στη σχέση μου που κάνω με τον αδελφό μου, τον συμμοναχό ή τη συμμοναχή, η αντίδραση η οποία κάνω ή ακόμα όταν πολλές φορές σου λέει ο άλλος ο μοναχός ή ο γέροντας ή η γερόντισσα, αυτό παιδάκι μου είναι έτσι και λες εσύ από μέσα σου. Ναι, καλά τώρα, παράτα μας. Και το λες από μέσα στον εαυτό σου. Με το που το λες από μέσα. Γιατί το λες αυτό το πράγμα? Πιστεύεις ότι εσύ έχεις δίκιο. Δεν αποκλείεται και να έχεις. Εδώ δεν θα διαφωνήσω στο αν έχεις ή δεν έχεις δίκιο. Το εξεταζόμενο δεν είναι το αν έχει ή δεν έχει δίκιο. Η αντίδραση που δημιουργείται εσωτερικά. Τι υποκρίνει. Και η αντίδραση ακριβώς υποκρίνει τον εγωισμό. Το να μου αποδοθεί και να δικαιωθώ. Και να δικαιωθώ. Αυτό είναι το όλο μυστικό που υποκρίνει από μέσα ο άνθρωπος. Συζήταγα με μία μοναχή και μου έλεγε το εξής. Ότι με αυτό το ζήτημα θα μπορούσε γέροντα να λυθεί με τις μοναχές, με τις οποίες μαζί συζητάμε, συνεργαζόμεθα στα διακονήματα κτλ. Και η απάντησή μου ήταν, είσαι σίγουρη ότι θα μπορούσες να το λύσετε? Λέει ναι. Πώς είσαι, λέω, τόσο σίγουρη? Και η σιγουριά ακόμα υποκρύπτει εγωισμό. Τι εγωισμό υποκρύπτει? Ότι μπορεί να τους περάσω, ότι έχω δίκιο και να τους περάσω την άποψή μου. Άρα μπορώ να τους πείσω ή να τις πείσω τις μοναγές. Ή να τις πείσω. Ακόμα και αυτή η κουβέντα μου θυμίζει μια άλλη εξομολόγηση. Εσύ είπα ότι σήμερα θα μιλήσω βάσει της εξομολογήσεως. Μου έλεγε λοιπόν ένας κύριος, μου λέει, προσεύχομαι και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, αν αξίζω κάτι, βοήθησέ με. Δεν είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που σου ζητώ. Και του λέω, με συγχωρείτε, τι προσεύχεστε? Να με βοηθήσει ο Θεός, αν κάτι αξίζω κι εγώ. Αν κάτι καλό βλέπει πάνω ο Θεός. Και αξίζω κάτι. Του λέω, λάθος προσευχή κάνετε. Αυτό κρύβει ακριβώς πίσω σας. Κρύβει ένα τεράστιο εγωισμό. Μου λέει, ποιο? Το αν αξίζω. Δεν σας περνάει από τη διάνοια ότι μπορεί να αξίζετε κάτι, ότι είστε κάτι? Πιστεύεις ότι είσαι κάτι? Το χώμα μπορεί να πει ότι είναι κάτι? Ότι αξίζει κάτι? Το χώμα είτε το φτύσεις, είτε ουρίσεις επάνω του, είτε το πατήσεις, είτε οτιδήποτε κάνεις πάνω στο χώμα. Χώμα είναι. Είδατε το χώμα να διαμαρτύρεται
για ένα άλλο χώμα που έγινε πυλόσχυρο και ότι φτιάξε μια στάμνα. Το χώμα δεν μιλάει για το χώμα. Σου λέει χώμα, εσύ και εσύ χώμα είμαι και εγώ. Το χώμα δεν λέει ποτέ αξίζω κάτι. Να μου πεις πως θα φτάσουμε σε αυτή την τόσο μεγάλη ταπείνωση. Εμά αυτός είναι και ο στόχος μας. Αλλά θα δείτε, σήμερα δεν θα σας πω πως θα φτάσουμε. Σήμερα συζητώ ότι πίσω από τα αμαρτήματά μας και από τα δικά μου και από δικά σας και από αυτά που ακούμε στον κόσμο που εξομολογώ που σας είπα υπάρχουν μία κοινή ρίζα. Το εγώ και το θέλω του ανθρώπου. Που ο άνθρωπος θα βλέπει με μονομένα παραδείγματα. Έλεγα μια μέρα στην ερώτηση. Και τη ρώτησα για κάτι. Και μου λέει, μα εγώ πάντα έχω τη δυνατότητα, μου λέει, έλεγε ένα πρόσωπο, ότι έχω τη δυνατότητα και συνεργάζομαι, λέει. Άρα για να συνεργάζομαι και να μπορώ να συνεργάζομαι με τους υπολείπους, αυτό δείχνει ότι είμαι συγκαταβατική, είμαι λεκτική, μπορώ να συζητώ το θέμα, γιατί για να συνεργαστείς πράγματι χρειάζεται μία ταπείνωση. Και γυρίζει και ρώτησε και μου λέει, λάθος έχει. Δεν συνεργάζεται, μου λέει. Λέω, γιατί και ρώτησα. Μου λέει, γιατί δεν το ξέρετε εσείς το πρόσωπο, μου λέει. Λέω, τι κάνει. Οι υπόλοιποι συμφωνούν συνέχεια μαζί της, για να μην διαφωνήσουν και τσακωθούν, μου λέει. Διαφωνήσαν μία-δύο και μετά πλέον συνεργάζονται μαζί της, κάνουν την ίδια δουλειά και για να μην διαπληκτιστούν, υποχρεωτικά κάνουν αυτό που λέει και τελειώνει η υπόθεση. Για να μην έρθουν σε ρήξη συνέχεια μαζί της. Διαφορετικά δεν είναι καθημερινά σε ρήξη. Εκείνη νόμιζε όμως ότι επειδή συνεργαζότανε και επειδή μίλαγε και έλεγε, βλέπω να το κάνουμε αυτό το πράγμα έτσι. Το άλλο να γίνει έτσι. Το άλλο να γίνει έτσι. Αυτό είναι καλύτερο έτσι. Και είχε τον τρόπο να επιβάλλει την άποψή της. Και βρήκε τον τρόπο και την επέβαλε. Οι άλλες ήταν οπισθοχωρητικές και οι υπόλοιποι αυτοί νόμιζαν ότι συνεργαζότανε με τους υπολείπους ανθρώπους. Αν δεν συνεργαζότανε, το εγώ της φέρναγε. Το εγώ της φέρναγε. Το ίδιο μπορεί να πάθουμε εμείς σε ένα διακόνημα. Το ίδιο μπορεί να πάθει μια διευθύνουσα. Σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί να λέγω με ταπεινή, συνεργάζομαι με όλους τους νοσοκόμες, συνεργάζομαι με τους αρρώστους και τελικά όλοι απλώς να κάνουν να το κλείνουν και να κάνουν υπομονή και να μην μιλάνε. Όχι για το θέμα το ότι συνεργάζεται και δεν συνεργάζομαι και την ταπεινή. Ή να μην έχουν κόντρα. Ή να μην έρχονται συνέχεια σε μία κόντρα. Άρα λοιπόν και αυτό που πιστεύει ο άλλος ότι μπορεί να είναι συνεργάσιμος λόγω ταπεινοφροσύνης του. Πάλι υποκρύπτεται ο εγωισμός. Πάλι υποκρύπτεται από πίσω ο εγωισμός. Πολλές φορές λέει κάποιος ήθελα, είχα μάλλον τις δυνατότητες, ήμουν έξυπνος άνθρωπος, έξυπνη κοπέλα, έξυπνος νέος, αλλά τα χρόνια εκείνα δεν ήταν κατά τις δυνατότητες να σπουδάσω, να προοδεύσω, να κάνω και μου τύχανε ανάποδα και τα λοιπά τα πράγματα, ήρθαν έτσι, ήρθαν έτσι και ήρθαν έτσι. Και να πώς έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω ή που θα μπορούσα να είχα γίνει. Αυτός ο άνθρωπος πάλι κρύβει εγωισμό. Πείτε πού το κρύβει τον εγωισμό. Μπορείτε να μου πείτε που τον κρύβει. Τον κρύβει ακριβώς στο σημείο ότι πιστεύει μέσα του ενδόμηχα ότι είχε τις δυνατότητες να γίνει κάτι. Αλλά οι συνθήκες της ζωής δεν τον άφησαν. Αυτή η ιδέα περί του εαυτού του ότι είχε τις δυνατότητες, ήταν ξύπνιος, τα έφερνα λένε και πολλοί τα γράμματα,
Είχε τη δυνατότητα, αλλά δεν μου δόθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες. Πάλι υποκρίνεται ότι μια ιδέα γύρω από τον εαυτό του ισχυρή και καλή ότι έχει. Και εγώ μπορούσα. Ήμουν ικανός. Αλλά δεν τα πέτυχα, το πέτυχα, διότι έγινε αυτό, αυτό, αυτό και καταστράφηκε η ζωή μου. Και καταστράφηκε η ζωή μου. Όχι. Αυτό φαίνεται και τη συνέχεια αν είχες αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το κρίνεις ο ίδιος. Οι άλλοι που σε βλέπουν μπορεί να κρίνουν αν είχες αυτή την ικανότητα. Το να το λες όμως ο ίδιος και να το πιστεύεις, δεν είναι το να το πεις. Το να πιστεύεις ότι έχεις αυτές τις δυνατότητες, αλλά οι συνθήκες της ζωής δεν σ' άφησαν. Πάλι ή δεν με βοήθησε ο Θεός, δεν με βοήθησε η ζωή. Αυτά όλα κρύβουν από πίσω ένα τεράστιο εγωισμό που ελογεύει και κρύπτεται κάτω από ένα μανδύα συνέχεια του εαυτού μας. Και γι' αυτό τον εγωιστή από τις λέξεις θα τον πιάσεις. Από τις λέξεις θα τον πιάσεις. Από το τι πιστεύει και το πώς κινείται και το τι σκέφτεται, πώς ενεργεί, που και τον πιάνεις. Ο καχύποπτος. Καχύποπτος. Λένε, έρχονται μερικοί και εξομολογούνται και μου λέει, πάτερ, δεν είμαι καχύποπτος. Τι είναι η καχυποψία? Υποπτεύομαι ότι ο άλλος, π.χ. ο πατήρ Αυγουστίνος με τον πατέρα του Στόδουλου, τώρα συζητάνε για μένα. Και μόλις βρίσκεται και απόψε την κουβέντα. Ή κάποιοι άλλοι συζητάνε για μένα. Και το υποπτεύομαι. Έτσι. Εκεί πάει μεγάλη ιδέα, δεν είναι για τον εαυτό σου, να συζητάει ο άλλος για σένα. Εδώ πάλι υποκρίνεται ότι κάθεται ο άλλος και θέμα δεν είχε το να ασχοληθεί με σένα. Μπορεί να ασχολείται, δεν αποκλείεται. Δεν εξετάζω εγώ το γεγονός αν είναι γεγονός. Δηλαδή αν όντως ασχολήθηκε, το ότι εσύ πιστεύεις ότι μπορεί ο άλλος να ασχολείται μαζί σου. Το ότι ο άλλος μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου και να μιλάει για σένα, πιστεύεις θετικά ή αρνητικά ότι κάτι κάνεις. Κάτι είσαι. Και γι' αυτό είσαι και θέμα συζητήσεως. Άρα πάλι και αυτό υποκρίνει τον εγωισμό του ανθρώπου. Άρα ο καχύποπτος στην ουσία τι είναι, εγωιστής είναι. Ο άλλος ο οποίος λέει έχω μίσος, δεν μιλιόμαστε λέει με τον γείτονα, έχω ένα μίσος, τρέχω ένα μίσος, μου καταπάτησε την περιουσία, μου έκανε εκείνο, μου έφτιαξε το άλλο, με αδίκησε, με έκανε, αδίκησε την οικογένειά μου, δημιούργησε αυτά τα προβλήματα, έκανε το άλλο και έχει κόψει σχέσεις, δεν μιλάει, δεν, και έχει ένα μίσος μέσα στην καρδιά του. Και λέει, τον μισό. Πάλι μου πίσω, πίσω η λέξη, το αμάρτημα φαίνεται το μίσος. Εάν πάμε τώρα από πίσω να δούμε τι κρύβεται, γιατί έφτασε το να υπάρχει το μίσος, θα δείτε ότι δεν έγινε αυτό που εκείνος ήθελε. Ή έτσι όπως το ήθελε τουλάχιστον. Και επειδή δεν έγινε το δικό του, έστω και αν πάλι αδικήθηκε, δεν μιλάω το γεγονός. Πρέπει να ξεχωρίσουμε για δύο πράγματα. Έχουμε το γεγονός, σαν γεγονός δικαιώθηκα ή αδικήθηκα. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο το ότι εγώ πιστεύω ότι δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Αυτή είναι η δικιά μου πίστη. Και επειδή αυτό με σύγχυσε, με εκνεύρισε, αισθάνθηκα άσχημα. Δεν έγινε έτσι όπως το ήθελα. Με έβλαψε. Όλα αυτά τα δείτε έχουν μπροστά. Με έβλαψε. Με. Δεν, το εμού. Άρα υποκρίνεται πάλι το εγώ στην ουσία. Έτσι λοιπόν πίσω από έναν άνθρωπο. Τι κρύβεται? Ο εγωισμός. Και γι' αυτό δεν σε έχεις να του μιλάει. Δηλαδή άμα του πεις γιατί του μιλάτε. Θα σου πει ποιος αυτός.
Αμέσως. Ποιος, σε αυτόν. Άρα εσύ ποιος είσαι. Σε κάτι άλλο, σε κάτι καλύτερο. Αυτομάτως. Να μιλήσω εγώ σε αυτόν. Και το τονίζει κιόλας και βάζει και το εγώ. Εγώ σε αυτόν. Ή εγώ σε αυτήν. Δεν το προχωράει. Άρα από πίσω, από το μίσος, τι υποκρύπτεται. Πάλι υποκρύπτεται ένας τεράστιος εγωισμός. Δεν είναι αυτό κατά αυτό το αμάρτημα. Και γι' αυτό όταν εξομολογούμεθα, θα πρέπει και μόνοι μας να σκεπτόμεθα τα αμαρτήματα του εγωισμού, να τα βάζουμε όλα μαζί και να λέμε πώς προκύπτει αυτό το αμάρτημά μου. Από πού προέκυψε εκείνο το αμάρτημα. Πώς προέκυψε εκείνο το αμάρτημα. Και θα δείτε ότι σε ένα πλήθος αμαρτημάτων υπάρχει ο εγωισμός μας. Ζηλεύει ο άλλος. Ζήλια. Σε ομολογείται ότι έχει ζήλια. Μικρή με κάτι, δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί ο άλλος να του τη δημιουργεί τη ζήλια και να ανυπαρκτεί ή ανύπαρκτη. Πάλι δεν έχει σχέση. Πάλι δεν έχει σχέση. Εγώ που ζηλεύω, γιατί ζηλεύω. Θεωρώ ότι αξίζω και ότι δεν μου αποδίδει ο άλλος την πρέπουσα σημασία, την πρέπουσα αγάπη, την πρέπουσα το ένα του άλλου και γι' αυτό μου δημιουργεί τη ζήλια μέσα. Ενώ εμείς λέμε τη ζήλια σε ένα σκέτο αμάρτημα, δεν είναι σκέτο το αμάρτημα της ζήλιας. Υποκρίνεται ότι ο άλλος δεν μου δίνει τη δέουσα σημασία που θεωρώ ότι έπρεπε να μου δώσει. Που εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να μου δώσει. Και δεν μου δίνει τα δέοντα. Άρα πάλι εκεί έχω τον εγωισμό. Πάλι υποκρύπτεται αυτό το μέγα αμάρτημα που λένε οι πατέρες ότι η ρίζα των αμαρτημάτων μας τελικά είναι το εγώ μας. Το περισσότερο τουλάχιστον αμαρτημάτων. Το περισσότερο αμαρτημάτων. Ακόμα και τα μεγάλα αμαρτήματα, ο φόνος. Πού φτάνει ο άνθρωπος στο φόνο. Συγχύστηκε, εκνευρίστηκε, έτσι. Άρα με εκνεύρισε, με σύγχυσε, θεωρώ ότι με αδίκησε, εγώ τα θεωρώ όλα αυτά. Το εγώ μου είναι, βουτάω την καραμπίνα, το εγώ μου είναι θυγμένο, βουτάω την καραμπίνα και το σκοτώνω. Είμαι ένα μαχαίρι και το σφάζω. Άρα και ο φόνος από πίσω υποκρίνεται ολόκληρο εγώ. Κάπως έφτασα στο φόνο. Και εκείνο το οποίο είχε μεθόλωσε το μυαλό μου και δεν μπορούσα πλέον να σκεφτώ, ήταν ότι με έπνευσε ο εγωισμός μου. Δεν είδατε πότε ο άνθρωπος εκνευρίζεται από τον εγωισμό του, τον πνίγει εδώ και θέλει και αυτός να βρίσει, ανεβαίνει ένα πράγμα στο λαιμό και θες να βρίσεις τον άλλον, πολλές φορές. Ή να τον καταραστείς, ή να τον χτυπήσεις, ή να του πεις ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Και ανεβαίνει πάνω εδώ. Και ανεβαίνει όχι μόνο με ανθρώπους, μπορεί να κάνει για δουλειά και να σου ανεβαίνει. Μπορεί να είσαι στα ζώα, βουσκός και να σου ανεβαίνει. Και επειδή το ζώο δεν κάνει αυτό που του λέει, το κυνηγά στο ζώο. Το ζώο δεν πειράζει να μπει μέσα. Και αρχίζει και παίρνεις. Εκνευρισμούς, ανάβεις. Και αρχίζεις τι κάνεις, βρίσεις το ζώο, το μουτζώνεις το ζώο, το κάνεις. Γιατί, γιατί το ζώο δεν κάνεις αυτό που θέλεις. Χτυπάς το ζώο, γιατί το ζώο δεν κάνεις αυτό που θέλεις. Το εγώ μου εκείνη τη στιγμή που το έχει συγχύσει, το εγώ μου, που ανοίγει και μια καραμπίνα, το σκότωνα εκείνη την ώρα. Ξέρετε το πόσο με έχει φουντώσει το ζώο. Ή το καρπαζώνω, ή πετάω μια πέτρα ή το κλωτσάω. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Από πού πηγάζουν. Κλώτσα λέει το ζώο. Το χτύπησα. Από πού πηγάζει. Το κλώτσα το ζώο. Χτύπησα το ζώο. Το ίδιο πράγμα. Και βλέπετε και δεν έχει το ζωάκι μυαλό. Το ζωάκι δεν έχει μυαλό. Σαν τον άνθρωπο. Ώστε να μου απαντάει κιόλας. Δηλαδή τι θα γινόταν αν μου απάνταγε.
γινόταν το ζώο, να δείτε πόσο μεγάλος είναι ο εγωισμός μας. Τι θα γινόταν αν το ζώο μου απάνταγε. Και με ζήγιζε έτσι. Να δείτε και το μέγεθος κιόλας του εγωισμού μας. Όλα από μέσα αυτά, τα νεύρα, ο θυμός, ο εκνευρισμός, με όλες τις εκδηλώσεις των χειρών ή του στόματός μας ή και με το άγριο βλέμμα, γιατί πολλές φορές δεν ανάγκη να χειροδικείς και με το βλέμμα σου τον άλλο τον θάψεις. Με την ενέργεια της φυγής. Τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ακριβώς έναν υπέρμετρο εγωισμό που υπάρχει μέσα. Έναν εγωισμό μας. Σκοφαντό. Έναν άνθρωπο. Γιατί το σκοφαντό? Σκοφαντία, τρομερό μάλλον διαμάρτημα κι αυτό. Από πού, γιατί το σκοφαντό? Γιατί τον σκοφαντό? Γιατί θέλω να τον βγάλω σκάτω. Διότι εγώ θέλω για τον Α λόγο, εγώ θέλω να τον παρουσιάσω σκάτω, τον Α ή τον Β. Και μπορώ λοιπόν από την τηλεόραση να πω κάτι, μπορώ με να γράψω κάτι, ανώνυμη επιστολή, ένα άρθρο σε μια εφημερίδα και να αφήσω οτιδήποτε υπονοούμενα και να τα γράψω και με τέτοιο τρόπο που περνάει η συκοφαντία μου, χωρίς να μπορεί να με μηνύσει κιόλας. Άρα λοιπόν, τι θέλω να δείξω? Θέλω να περάσω το δικό μου το εγώ. Και απέναντι σε εκείνο τον άνθρωπο να τον ταπεινώσω, να τον ξεφτελίσω, για να ικανοποιηθεί το δικό μου το εγώ. Διότι πιθανόν αυτός ο άνθρωπος κάτι μου είχε κάνει. Οπότε αντικδικούμε έτσι και ικανοποιώ το εγώ μου. Ικανοποιώ το εγώ μου πάλι. Κατάκρισης. Λέει κατακρίνω. Ποια λέμε κατάκριση? Κάθεται μία μοναχή με μια άλλη. Ένας μοναχός και έναν άλλο μοναχό. Και αρχίζει την κρίση. Αυτό έγινε σωστά, αυτό δεν έγινε σωστά. Αυτό ο τάδε το έκανε σωστά, αυτό δεν το έκανε ο τάδε σωστά. Αυτό έκανε ο άλλος έτσι, όχι έτσι, πρέπει να γίνει έτσι. Και ταυτόχρονα τι παθαίνει εκείνος που το είχε κάνει? Μειώνεται. Φυσικά δεν είναι μπροστά να τα ακούσει. Αν το άκουγε και δεν αντιδρούσε, θα ήταν και ταπεινός ο άνθρωπος πραγματικά. Είχε καλλιεργήσει την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Εάν αντιδρούσε την ώρα που το κατέκριναν, τι θα γινόταν? Υπεράσπισε το εγώ του. Τον εαυτό του υπεράσπισε. Να τον δικαιώσει. Για να είναι να φανεί δικαιωμένος. Άρα ικανοποιώ το εσωτερικό μου εγώ. Αλλά και αυτούς οι αυτοί που κατακρίνουν, τι κάνουν στην ουσία? Πιστεύουν μέσα τους ότι αυτοί μπορούσαν να το φτιάξουν καλύτερα εκείνο. Και γι' αυτό το κατακρίνουν. Πιστεύουν ότι μπορούσαν τα πράγματα να τα κάνουν καλύτερα εκεί. Και γι' αυτό λέει, α, αυτό δεν το είπε καλά, αυτό δεν το γράψε καλά, αυτό δεν το έφτιαξε καλά, η αδελφή, ο αδελφός και ούτω καθεξής. Άρα η κατάκριση σε οτιδήποτε είναι και το λεγόμενο κουτσομπολιό έχουν από κάτω υπόβαθρο και αυτά τον εγωισμό. Ότι εγώ στην ουσία πιστεύω ότι είμαι καλύτερος και ότι μπορούσα να το φτιάξω πολύ καλύτερα. Έχω αυτή την ιδέα περί του εαυτού μου και γι' αυτό κρίνω τον άλλον. Και γι' αυτό τον κρίνω τον άλλον. Δεν τον θεωρώ τον άλλον ίσον με μένα ή ανώτερό μου. Και γι' αυτό τον κρίνω αυτομάτως. Άρα λοιπόν οι κρίσεις και η κατάκριση πάλι έχουν υπόβαθρο τον εγωισμό. Είδατε πόσα μαθήματα έχω πει μέχρι ώρας. Και σε όλα από πίσω κρύβεται ο εγωισμός.
όπως έρχονται άνθρωποι και λέει, εγώ μίσος, κακή υποψία, ζήλια, σκοφαντία, νεύρα, θυμώνω, μπουτζώνω, βρίζω. Απλώς αναφέρουν αμαρτήματα. Και δεν έχουν ψάξει μέσα στον εαυτό τους να δουν ότι αυτά τα αμαρτήματα υπάρχει ένα θηρίο από πίσω, με πολλά κεφάλια. Ένα είναι κυρίως το θηρίο, το οποίο είναι λενέα ύδρα, το οποίο έχει πολλά κεφάλια. Και αυτό κάνει και κοιτάει ποιο κεφάλι θα σε πάει, στο ίδιο πράγμα θα πάει. Στο ίδιο σώμα θα πάει, του θηρίου. Ο πλεονέκτης, ο φυλάκιος. Κρύβει φυλακηρία. Βεβαίως να έχω εγώ χρήματα για να περάσω καλά στη δεδομένη στιγμή. Να κοιτάξω το τομάρι. Στη δεδομένη στιγμή, να τα έχω στην άκρη, στη δεδομένη στιγμή που κάτι θα γίνει, κάτι το ένα το άλλο, κοιτάει τον εαυτούλη του. Την αυτοπροσωπία, αυτοπροστασία του. Άρα και εδώ υποκρύπτεται ο εγωισμός. Και το πλεονέκτη, που θέλει όλο και το παραπάνω. Και το παραπάνω. Και το παραπάνω. Και τι το θέλει ο πλεονέκτης το παραπάνω. Για να ικανοποιήσει το εγώ του. Να ικανοποιήσει, αισθάνεται ικανοποιημένο στο εγώ του. Και γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους που πήραν ένα πτυχίο. Παίρνουν και δεύτερο. Παίρνουν και τρίτο. Παίρνουν και πέμπτο. Εάν το κάνει πράγματι και θέλει να προσφέρει στην κοινωνία, πάλι αποκρύπτει ο εγωισμός. Διότι πιστεύει ότι ο ίδιος είναι ικανός και μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Δεν γλιτώνει το εγωισμό. Τα κίνητρα ξέρει να αποπίσουν βαθιά μέσα στον εγκέφαλο. Εάν πάλι το παίρνει γιατί ικανοποιείται, νιώθει μια έπαρση, νιώθει μέσα του μια αυτοικανοποίηση ότι με τόσα πτυχία, με τόσα ταλέντα που έχει και το ένα και το άλλο ταλέντο και τα λοιπά υπερέχει τον άλλον και εμένα με εκπληκίσει ο Θεός ενώ τον άλλον δεν τον εκπληκίσει, εκεί πάλι υποκρύπτει ο εγωισμός. Πάλι υποκρύπτεται ο εγωισμός. Άρα και ο πλεονέκτης και ο φυλάργυρος υποκρύπτεται από πίσω ο εγωισμός. Ομοίως ακούσετε το άλλο και σου εξομολογείται και σου λέει «Έχω μεγαλομανία». Δηλαδή, μ' αρέσουνε. Εδώ φαίνεται κάπως ο εγωισμός έτσι. Τα μεγάλα σαλόνια, μ' αρέσουνε. Δεν μιλάω με τον οποιοδήποτε. Είδατε πολλές φορές, άμα έρθει ένας γύφτος να μας μιλήσει και έχει ένα πρόβλημα, μπορεί να καθίσουμε να τον ακούσουμε. Αλλά άντε και να τελειώνουμε. Άντε και να τελειώνουμε. Ενώ αν έρθει όμως η κυρία Τάδε ή ο κύριος Τάδε, να κάτσουμε και ώρες μαζί του. Δεν θα πούμε άντε και να τελειώνουμε. Όταν υπάρχει και ίδιον όφελος μάλιστα από πίσω ή όταν το πρόσωπο αυτό με ικανοποιεί, γιατί μιλάω ακόμα και στην κουβέντα που κάνω. Κάθομαι με την γερότηση ερωτημία, με ικανοποιεί η κουβέντα της. Και επειδή με ικανοποιεί και του ευχαριστιέμαι, εγώ το ευχαριστιέμαι, ενώ μιλάω με την άλλη την γερότηση και αν δεν το θα κάτσει πολύ ώρα, θα πέρα από αυτή. Δεν με ικανοποιεί, δεν με γεμίζει αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα και η απλή κουβέντα που κάνω και αυτή η διάκριση των προσώπων που κάνω, που κάθομαι και κουβεντιάζω, είναι εγωιστική, ικανοποιώ το εγώ μου. Μιλάω με την Ελένη, τη Γιάννα, την Άλφα, τη Βίτα, την Κατίνα, τον Χρήστο, τον Μανώλη, τον Αντώνη, ενώ με να μιλήσω με τα γύπτο, με ένα τσιγκάνο ή με κάποιο άλλο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, που δεν με γεμίζει, τι υποκρύπτεται από εκεί μέσα.
Ξεκάθαρο ότι φαίνεται ο κόσμος. Ο ένας με γεμίζει, ο άλλος δεν με γεμίζει. Πάλι φαίνεται ο εγωισμός μου. Εδώ είναι να πάρει κανείς μεζούρα να μετράει το μέγεθος του εγωισμού. Το μέγεθος του εγωισμού του ανθρώπου να πάρει να μετράει. Επίσης ο άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να επιδεικνύεται. Πήρε αυτοκίνητο, το επιδεικνύει. Έχει ένα ωραίο σπίτι, το επιδεικνύει. Έχει ένα ωραίο ζώο, το επιδεικνύει. Έχει ένα ωραίο ρολόι, το επιδεικνύει. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, του αρέσει να το επιδεικνύει αυτό το ωραίο το οποίο έχει και θέλει να το, να το δουν οι άλλοι, να το προσέξουν οι άλλοι, γιατί τι γίνεται. Από αυτό το πράγμα πάλι ικανοποιείται ο ίδιος. Αυτή η εσωτερική ικανοποίηση που νιώθει ο άνθρωπος είναι ο εγωισμός μας. Καλύπτει τον εγωισμό μας, το εγώ μας. Και γι' αυτό, εάν αυτός πει, σιγά το πράγμα, σιγά το... Θα δείτε αμέσως θα μας συγχύσει. Γιατί δεν μου ικανοποίησε το εγώ μου. Και επειδή δεν μου ικανοποίησε το εγώ μου και λέω, σιγά, σιγά το τούτο, λες εσύ ωραίο και κλπ. Α, δεν πήρε, δεν έγινε. Σε κοροϊδεύσαι, τι είναι αυτό που πήρες. Θα γίνεις πυρ και μανία. Ακόμα τώρα που δεν το πάτε ρε φρέν, άμα πάρεις και πας και πεις ένα παράδειγμα, λέω, πήρα αυτό για την έκθεση και το βρήκα πολύ φτηνά πάτε. 4 ευρώ το είχε. Ολόκληρο βράδυ 4 ευρώ. Και έρθετε με χαρά να στο πείτε ικανοποίηση. Εάν πεταχθεί ο πατήρ Ευγένιος και πει, άντε καλέ, σε κοροϊδέψανε. 1,5 ευρώ το είχε το ίδιο πράγμα το άλλο. Θα δεις, φεύγει το έδωσε κατά τα πόδια σου. Και έμεσα τη σιγάρα που το είδες και πως δεν ήταν το ίδιο, το ίδιο πράγμα, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Αυτό πάλι τι υποκρύπτει. Όμως μου υποκρύπτει. Διότι αφενός μένει, ο ένας μου χάλασε αυτό που εγώ πήγαινα με χαρά να το πω και με γέμιζε, τότε το βρήκα και φθηνά, και ήταν τις παραμικρές κινήσεις μας, έτσι. Οι παραμικρές κινήσεις μας, οι παραμικρές ενέργειές μας. Και από εκεί βλέπεις τον εγωιστή, γιατί μέσα στο ένα μοναστήρι φαίνεται ο εγωισμός του ανθρώπου και βγαίνει ο εγωισμός του ανθρώπου, όπως βγαίνει και σε μια οικογένεια. Με αυτό που ζεις, φαίνεται, αρχίζει και φαίνεται κάποια στιγμή. Ο εγωιστής πώς είναι και πού πάει. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αυτός που επιδεικνύει πράγματα ή χρήματα έχει, ή λούσα ή οτιδήποτε επιδεικνύει, έχει μια οικονομική ευκαιρία ή οτιδήποτε, και το επιδεικνύει, αυτομάτως υποκρύπτει εγωισμό και αυτό από πίσω. Και φυσικά, λέει ο άλλος, πεις μόνο, λέει πάντα. Είμαι ισχυρογνώμων. Δηλαδή, υποστηρίζω την άποψή μου, νομίζω ότι είναι σωστή και μπορεί να σωστή. Και ρωτάνε οι Άγιοι πατέρες, ακόμα και όταν επιμένουμε στο σωστό, λένε οι Άγιοι, ενώ ξέρω ότι είναι σωστό. Η επιμονή μου στο σωστό είναι εγωισμός και απαντούν όλοι οι Άγιοι. Είναι εγωισμός και η επιμονή στο σωστό. Και το σχόλιο που θα κάνεις μετά με τον Νέι. Εγώ το είπα το σωστό. Θέλει να το ακούσει, θα το ακούσει. Δεν θέλει ποτέ και το καταλάβει. Και η κίνηση αυτή είναι εγωιστική. Και το μελέπετε. Και η επιμονή μου λένε οι πατέρες, αλλά και το ότι εγώ του το είπα. Εγώ ξεκαθάρισα τα πράγματα. Τώρα το κεφαλίου το από εδώ και πέρα. Ακόμα και αυτή λοιπόν η ισχυρογνωμοσύνη, ακόμα και όταν έχω σωστό, ότι πολύ περισσότερο έχω λάθος. Αλλά και στο σωστό, λένε οι πατέρες, δεν πρέπει να επιμένουμε. Παρά μόνο να είναι θέμα πίστεως. Αλλά το άλλο είναι αίρεση και το δικό μου είναι πίστη. Ορθόδοξος. Μόνο εκεί μπορεί να εμείνει ο άνθρωπος και να πει, ξέρετε κάτι, σέβομαι αυτό που να μου λες. Αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ. Εμάς η Ορθοδοξία αυτό κηρύττει.
σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, η ισχυρογνωμοσύνη, η επιμονή μας, η αιμονή μας σε πράγματα είναι εγωισμός. Αυτό που από πότε καταλάβουμε εμείς σαν μοναχοί να το καταλάβουμε πολύ καλύτερα. Είναι αυτό που λέμε υποκοή σε εμάς. Που σου λέει και αν σου πει λάθος ο ηγούμενος, πήγαινε φέρουμε το καλάθι νερό από το πηγάδι. Έτσι. Τι σου λέει ο ηγούμενος, είπε το καλάθι. Μα τι είναι αυτό, αυτό πώς το έπαιρνε το καλάθι. Είναι λάθος. Και πει μέσα, είναι λάθος. Έπρεπε να πει με το κουβά. Όχι με το καλάθι. Και όπως είδατε, ο άλλος ο μοναχός πήγε. Καλάθι, το καλάθι. Δεν επέμενε στην άποψή του. Ενώ ήξερε ότι ήταν λάθος αυτό που του είπε. Άρα λοιπόν δεν μένουμε, λένε οι Αγίοι μας, και όταν είναι σωστό στον ισχυρισμό μας, ούτε μεταβαίνουμε στην κρίση και στην κατάσταση, εγώ το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα το κεφάλι του ας το κάνει. Πάλι ερχόμαστε στο δεύτερο. Γιατί εγώ δηλαδή εντάξει. Εγώ ξέρω πιο πολλά ή το ξέρω, το κατέχω το θέμα, δεν θέλει να μ' ακούσει ποτέ και μ' ακούσει. Ο διπλανός μου, το σπίτι μου, το μοναστήρι, το α, το β. Και εκεί υποκρίνεται πάλι ο εγωισμός. Άρα πίσω από το πείσμα, το πείσμα ποιο είναι, τα μούτρα τα λεγόμενα έτσι, που μουτρώνουμε, που δεν σκώνουμε κουβέντα, που εμένουμε. Και τα λοιπά και είμαστε το βαρύ πεπόνι. Λοιπόν, και ο ισχυρισμός, ισχυρογνώμων, πάλι υποκρίνεται. Έχω σημειώσει το βρίσιμο. Όταν μου λένε μερικοί στην εξομολόγηση, ποτέ μου εγώ γέροντα δεν βρίζω ποτέ, παρά μόνο όταν με εκνευρίσει ο άλλος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να βρίζει χωρίς να είναι εκνευρισμένος. Υπάρχει περίπτωση να αρχίσει να βρίζει ο άλλος και να λέει πράγματα χωρίς να είναι εκνευρισμένος. Είναι λίγο απταπίθανα. Λοιπόν, και μάλιστα βαριές κουβέντες. Απταπίθανα. Πρέπει να σε συγχύσει ο άλλος. Πρέπει κάτι να συμβεί. Δεν μπορεί έτσι να αρχίσει ο άλλος να βρίζει. Και γι' αυτό είναι μόνο αν με εκνευρίσει ο άλλος. Άρα προσέξτε. Ποιον εκνευρίζει μένα. Τι έρχονται στα τύπινα, τα νεύρα μου και το βρίσκω γίνεται. Άρα και πίσω από τις βρίσκω, πίσω από τις άσχημες ή πρόσθετες κουβέντες. Θα πούμε για τον Α, για το Β, για το ζώο. Έτσι πρέπει να βρίσκω οτιδήποτε σας είπα. Και ένα εργαλείο μπορώ να βρίσκω. Από τα νεύρα μου, που δεν μου γίνεται καλά, βρίζω το εργαλείο μου, φταίει το εργαλείο. Και αυτό μου φταίει. Ακόμα και το εργαλείο μου φταίει. Το βρίζω το εργαλείο μου. Γιατί, από αυτό το πράγμα τι κάνω, απαλλάσσομαι από εμένα. Δεν ρίχνω. Κάποιος μου είπε, εγώ πατέρ μου λέει δεν βρίζω, μου λέει, τους άλλους. Αν βρίζω, λέει, τον εαυτό μου. Διότι, για τα χάλια τα οποία είμαι. Ενώ έπρεπε να είμαι καλύτερος. Αυτό κρύβει ταπείνωση και εγωισμό πάλι. Η φράση αυτή. Εγωισμό ξανακρίνει. Παρότι βρίζει τον εαυτό του. Διότι πιστεύει ότι έπρεπε να ήταν καλύτερος. Και τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο άλλος τα βάζει, έχει πάρει εγωισμό. Γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί ότι ο ίδιος φταίει και φταίει το σφυρί. Φταίει το σφυρί. Φταίει το άλλο.
ή δεν παραδέχεται ότι είχε εκείνος νεύρα και φταίει το σφυρί. Φταίει ο συνανθρωπός μου, φταίει το ζώο, φταίει το γουρούνι, φταίει η κότα, φταίει το η κατσίκα. Έτσι. Δεν φταίω εγώ που έχω νεύρα και είμαι νευρόσπασμα. Ο άλλο, το άλλο φταίει πάντοτε. Δεν φταίω εγώ. Προσπαθώ να απαλλάξω από τις ενοχές μου, από τον εαυτό μου μάλλον, να τον απαλλάξω από ενοχές. Ότι όλοι οι άλλοι φταίνε, όλα δεν φταίνε, εγώ είμαι μια χαρά. Αυτό δεν συναντάμε και στα σπίτια. Το δικό μου το παιδί το μπλέξανε. Το δικό του το παιδί έπαιρνε τα καλύτερα. Τα άλλα είναι οι αλήτες. Τα άλλα παιδιά είναι οι αλήτες. Το δικό μου το παιδί ήταν καλό. Το μπλέξανε πάτερ όμως. Και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Καλύπτει πάντα αυτό που λέει η μάνα ή ο πατέρας, καλύπτει και προστατεύει το εγώ της οικογένειας του και το εγώ το δικό του. Και εγώ μεγάλωσα καλά τα παιδιά μου. Το δικό μου το παιδί τι λέτε τώρα. Δεν είναι παντού βρίσκεται και υπάρχει αγωνισμός. Πίσω από τους τσακουρμούς και τις λογομαχίες και μέσα στα ζευγάρια, όταν λογομαχεί, τι υποκρύπτεται. Ο τσακωμός τσακώθηκε με τον άντρα μου, τσακώθηκε με τη γυναίκα μου, τσακώθηκε με τα παιδιά μου. Ποιος τσακώθηκε, το εγώ μου με τον άλλον. Που δεν συνταυτίζεται το θέλημά μου με το θέλημά μου. Δεν έχουμε συντάκτηση του εγώ. Δεν έχουμε συντάκτηση, εγώ το βλέπω έτσι αυτό, εγώ το βλέπω έτσι και ο άλλος το βλέπω αλλιώς. Και θέλω να του περάσω το δικό μου. Ότι αυτό είναι το σωστό. Ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι πρέπει να το κάνει. Και ο άλλος πάλι μετά που λέω που ξανατσαρτίζεται και εκνευρίζεται και τσακώνεται πάλι και στο δικό του εγώ. Και συγκρούνται τα δύο εγώ εκεί πέρα. Ακόμα, πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι και μας ρωτάνε και έχουν προβλήματα. Και εμείς οι σοφοί ή οι πανσοφοί πρέπει να εκφράσουμε την γνώμη μας και την άποψή μας για να σώσουμε την οικογένειά του άλλου. Έχει ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του άλλου ή έχει η γυναίκα ένα πρόβλημα με τον άλλο, με τα παιδιά, με τον άλλο, με το παιδί. Και έρχονται και μας ρωτάνε. Αμέσως θα πούμε την άποψή μας, αμέσως θα την εκφράσουμε, αμέσως θα πούμε να το συζητήσουμε το θέμα, να σας πω πέντε πράγματα κτλ. Είμαι ο ηδήμων. Καλά που ήρθατε σε μένα. Για να σας πω τη δικιά μου την άποψη, για το πώς και τη γνώμη, για το πώς θα σώσετε την οικογένειά σας ή για το πώς θα κάνετε αυτή τη δουλειά και πώς θα προχωρήσετε στο μέλλον, τι θα κάνετε το άλλο, πώς θα σπουδάσετε, τι θα κάνετε, πώς θα χειριστείτε το α ή το β θέμα. Ήρθατε στον ειδικό. Ένα ιδέα που έχω για τον εαυτό μου. Και λέω τη γνώμη μου. Και μάλιστα προσπαθώ να παρουσιαστώ και σαν προφέσορ, σαν καθηγητής, ώστε ο άλλος την ώρα που του λέει τη γνώμη μου και να πάρω και το σοβαρό το ύφος. Να πάρω και το σοβαρό το ύφος. Ποιος είμαι? Γιατί δεν τον παραπέμπω κάπου αλλού? Άρα πιστεύω ότι μπορώ να καθοδηγήσω αυτό το πρόσωπο. Μπορώ να του πω πέντε συμβουλές. Άρα πιστεύω ότι κάτι είμαι. Μπορώ να κάνω το δάσκαλο. Άσχετο αν εγώ με τα δικά μου δεν μπορώ να τα λύσω τα προβλήματά μου. Και δεν έχω λύσει τα δικά μου. Και άμα πάρουμε το χαρτί της εξομολογήσεως, το τι έχω καταγράψει, εγώ δεν έχω λύσει τα δικά μου και πάντα λύσω το αλλού. Και γι' αυτό θυμόσαστε σε μια άλλη σύναξη που είχαμε κάνει, είχα πει το εξής. Ότι πριν έρθει ο άλλος να σας πάρει την άποψη, θα βγάζετε ένα χαρτάκι από την τσέπη σας που θα έχετε τα αμαρτήματά σας και το χαρακτήρα σας. Και θα λέτε, πριν σας πω τη γνώμη, αφού ζητάτε τη γνώμη μου, δυο λεπτά να ακούσετε το ποιος είμαι εγώ. Κάμε τις μοναχές, ποια είμαι εγώ θα λέει.
Και αρχίζει και να λέει τα μαρτυρικά σα. Είμαι αυτή, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο, είμαι έτσι, με βρίζω, με βρίζω, το ένα, το άλλο, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Και μετά από εκεί και πέρα ρωτήστε, θέλετε μετά από αυτά που ακούσατε να σας πω την γνώμη μου. Αν δεν έχει φύγει πριν τελειώσετε τα μαρτυρικά σα. Τρέχοντας ο άνθρωπος, αν δεν έχει φύγει. Τρέχοντας να έχει φύγει ο άνθρωπος. Άρα ποιος νομίζεις ότι είσαι που θα πεις την άποψή σου, θα πεις την γνώμη σου. Και μάλιστα πιστεύεις ότι αυτή είναι και σωστή και πρέπει να... η οικογένεια να την ακούσει την άποψή σου, η κοπέλα να την ακούσει, ο νεαρός να την ακούσει, ο άλφα να την ακούσει. Δεν όμως πιστεύει ότι έχει μια σωστή γνώμη. Έτσι. Μην είναι εξαιρουμένο και το ομιλούν τους φυσικά που σας ομιλεί. Γιατί αυτά δεν βγάζουμε τον εαυτό μας έξω. Έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει από αυτά που διδάσκουμε, να διδασκόμεθα και οι ίδιοι. Άρα λοιπόν έχουμε να παλέψουμε με ένα πολύ μεγάλο εχθρό μας. Που αν συνεχίσω τον κατάλογο των αμαρτημάτων, θα λέγαμε του χαρακτήρα μας, το τι βγαίνει, θα δείτε ότι έχουμε τεράστιο θηρίο μέσα μας που κυριαρχεί και λέγεται εγωισμός. Με το οποίο καλούμεθα καθημερινά να παλέψουμε. Φύγει το μάγειρας γιατί του λέμε ότι είναι ανάλατο το φαΐ. Και το βρίσκω κινήσεις στο τραπέζι. Και πού μπορεί να πεις είναι ανάλατο, μπορεί να πεις το λατάκι. Μου δίνει το αλάτι γιατί είναι ανάλατο, το φαίνεται λίγο αλάτι. Δεν ήταν για να του πει δεν έβαλε το σωστό αλάτι, ή το σωστό πιπέρι, ή έβαλε λιγότερο, ή το φαγητό δεν έχει καλή γεύση. Απαπα. Φύγομαι. Αισθάνομαι ότι προσβάλλομαι. Τι υποκρίνεται αυτό. Τεράστιο εγωισμό. Στο διακόνημα. Όταν λέμε ότι αυτό εδώ δεν έχει σταυρώσει καλά και ήθελε εκεί και βλέπεις ότι ο άλλος όχι αυτό έγινε γιατί δεν φταίει αυτό εδώ πέρα, ένα παράδειγμα το αναφέρω τώρα ας πούμε έτσι, φταίει από εδώ ξέρω και εγώ γιατί εδώ δεν πιάστηκε καλά και όχι εδώ. Και αρχίζω και λέω δύο δικαιολογίες για να δικαιολογήσω αυτό που έχω κάνει. Σε οποιοδήποτε διακόνημα, σε οποιοδήποτε εργασία, σε οποιοδήποτε... Προσπαθώ από χίλια δυο δικαιολογίες, ενώ το βλέπω το λάθος μπροστά μου. Γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θέλω να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος. Δεν είναι εύκολο πράγμα, βλέπετε την ταπείνωση και δεν αφήνει και ο δαίμονας. Γι' αυτό λέμε, τρεις είναι οι εχθροί του ανθρώπου. Τρεις είναι. Ο κόσμος, ο διάβολος και ο εαυτός μας. Από ό,τι βλέπετε τα πιο πολλά τα έχει ο εαυτός μας. Τα πιο πολλά τα έχει ο εαυτός μας. Γι' αυτό και είναι, λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Και γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται ή δεν έχετε συμβουλή ή δεν συμβουλεύεται κανέναν γίνεται κακός σύμβουλος, λέει η παροιμία, του εαυτού του τελικά. Όποιος δεν συμβουλεύεται. Γίνεται κακός σύμβουλος του εαυτού του. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, το θέμα του εγωισμού. Είναι πάλι που κρύπτεται εδώ το θέλω και το εγώ του ανθρώπου. Αυτό που τον πέταξε έξω από το παράδεισο. Και γι' αυτό κοιτάμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Η ταπείνωση. Ταπείνωση. Το ακριβώς αντίθετο. Η κορυφή των αμαρτημάτων είναι, εδώ βλέπουμε, ο εγωισμός που υποκρύπτεται πίσω από τα περισσότερά μας αμαρτήματα, που απλώς εμείς τα θεωρούμε απλά αμαρτήματα, ενώ κρύβεται ένας τεράστιος εγωισμός, ένας τεράστιος παλιοχαρακτήρας μέσα μου, τον οποίο δεν μπορώ να τον παλέψω, τον οποίο δεν μπορώ να τον θησαυρίσω.
Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αισθάνομαι μέσα μου δύο ανθρώπους. Τον εν Χριστώ και τον παλαιό άνθρωπο. Και ο ένας λέει κοιτάει να επιβληθεί πάνω στον άλλον. Και την άλλη πλευρά είναι ο άνθρωπος ταπεινώσεως. Το ακριβώς. Το αντίδοτο θα λέγαμε. Του εγωισμού η ταπείνωση. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως το χώμα. Το χώμα αντιδρά σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λέει οι πατέρες που έγινε μέσα το χώμα. Το χώμα δεν αντιδρά. Το φτιάξεις λάσπη, το κάνεις πυλό, το κάνεις οίκο, το κάνεις σοβά, το βρίσεις, το πτύσεις, ουρίσεις, μα δεν μιλάει. Ό,τι και εμείς δεν μιλάει. Και γι' αυτό λέει δεν γίνεται σαν το χώμα. Και γι' αυτό ο Λάζαρος, ο Άγιος Λάζαρος, που αναστήθηκε, μετά λέει την Ανάστασή του. Όταν έβλεπε ανθρώπους να βρίζονται, να τσακώνονται, έλεγε κοίταξε να δεις. Ο πυλός, το χώμα τσακώνεται με το χώμα. Ρε τι πάθαμε. Η λάσπη βρίσκει τη λάσπη. Δηλαδή τι, η μία λάσπη είναι καλύτερη από την άλλη. Υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Χώμα, ένα χώμα και ο άλλος. Άρα λοιπόν έχουμε να παλέψουμε ένα μεγάλο θηρίο μέσα μας που λέγεται εγωισμός. Το πρόβλημα είναι το να το συνειδητοποιούμε πίσω από τις πράξεις μας. Όταν το συνειδητοποιούμε, τότε το διάβολο το πιάνουμε πραγματικά από τα κέρατα. Τότε πιάνουμε τον εαυτό μας από τα κέρατα. Και του λέμε τι, πώς πολεμιέται τώρα. Δεν θα κάνω αυτό που μου λες, θα κάνω το ακριβώς αντίθετο. Και γι' αυτό ο μοναχός σώζεται δια της υπακοής. Αγωνίζεται μέσα στο μοναστήρι να βγάλει το δικό του το θέλημα. Γι' αυτό λέει υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του γέροντος. Και να μην μπορεί να δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά εξαφανίζονται. Όλα αυτά εξαφανίζονται. Αφού υποτάσσω το θέλημά μου σε οποιοδήποτε. Και αυτό το κάνω θεληματικά. Γιατί θεληματικά μπήκα μέσα σε ένα μοναστήρι. Και μπαίνω μέσα σε ένα μοναστήρι ακριβώς για να κερδίσω τη βασιλεία του Θεού. Να φτιάξω αυτόν τον παλιό χαρακτήρα. Αυτόν τον παλιό χαρακτήρα μου πάω να τον διορθώσω. Και πώς τον διορθώνω? Κάτω σε υπακοή. Υπακοή τι κάνει, τι σημαίνει? Δεν έχω δικιά μου γνώμη, δεν έχω δικιά μου θέληση, δεν έχω δικό μου εγώ. Το υποτάσσω πλήρως. Και το υποτάσσω θεληματικά. Το θέλω και το κάνω. Μα με πονάει. Μα με σφίγγει. Μου σφίγγει την καρδιά. Μου σφίγγει το στομάχι. Μου σφίγγει τα μυαλά. Θα τα σπάσουν. Θα το πετύχω στο τέλος όμως. Μπορεί να χάσω μάχες, αλλά δεν θα χάσω τον πόλεμο. Μπορεί να χάσω κάποια μάχη, αλλά δεν θα χάσω τον πόλεμο. Ο επιμένων νικά εδώ πέρα. Δηλαδή τι εννοώ μπορεί να χάσω κάποιες μάχες. Δηλαδή κάποια στιγμή να μην μπορέσω να κάνω. Όχι να μην μπορέσω. Ο παλιό χαρακτήρας μου να κυριαρχήσει. Και όταν κυριαρχήσει ο παλιό χαρακτήρας μου, αφήνω με και φαίνεται το εγώ. Εκεί καταλαβαίνω ότι έχασα τη μάχη. Δεν απελπίζομαι όμως. Λέω έχασα τη μάχη. Δεν έχασα και τον πόλεμο. Ζω ακόμα. Συνεχίζω να αγωνίζομαι. Προσπαθώ τον διάβολο να τον πιάσω τον εαυτό μου τα κέρατά του και να τον καθυποτάξω. Και είμαι σίγουρος ότι ο Χριστός θα μου το δώσει σαν δώρο. Θα μου το δωρήσει. Όχι γιατί το αξίζω. Γιατί με τέτοιο παλιό χαρακτήρα που εγώ σίγουρα δεν ταξίζω. Όπως μου έλεγε ένας άλλος, πάλι από την εξομολόγηση. Ευχαριστώ τον Θεό πατέρα μου, μου λέει, διότι έκοψα δύο μεγάλα αμαρτήματα. Δύο μεγάλα αμαρτήματα έκοψα. Δόξα τον Κύριο. Του λέω και αυτό που μου λέτε, πολύ εγωισμό κρύβει από πίσω. Ποιο μου λέει. Του αυτό που μου λέτε έχει εγωισμό από πίσω. Γιατί εσείς θα κόψετε τα αμαρτήματα? Έχετε πεποίθηση ότι είχατε τη δυνατότητα μόνο σας να κόψετε αυτά τα αμαρτήματα και το πετύχατε εσείς? Μεγάλη ιδέα έχετε και τον εαυτό σας. Εκείνος σου το έδωσε σαν δώρο και στο εξάλειψε το αμάρτημα. Άνεφε μου ουδήναστε ποιήν ουδέν. Εκείνος δώρο μας το δίνει.
Δώρο μας το δίνει. Δώρο Θεού. Και παν δώρο ματέλειον, άρρωθεν εστίν καθέναν εξού του Πατρός το φώτο. Δώρο μας το δίνει ο Θεός. Και όταν κερδίσουμε τον πόλεμο, δεν το κερδίζουμε εμείς. Εγώ εξήλθα νικών και να νικήσω. Εκείνος είναι ο νικητής. Εκείνος είναι ο στρατηγός, εκείνος είναι ο αρχηγός που με κατευθύνει. Και εγώ το αφήνω στα χέρια του. Και γι' αυτό λέμε ότι χάρη του Θεού θα σωθούμε τελικά. Γι' αυτό λέμε με τη βοήθεια του Θεού. Παλαιότερα το λέμε και το πιστεύανε. Ακόμα και ένα ταξίδι όταν κάνανε. Δεν πιστεύανε ότι εκείνοι φτάνανε επειδή μπορέσαν και φτάσανε καλά. Και γι' αυτό λέγανε τι ώρα θα φτάσετε στην Αθήνα ή τι ώρα θα φτάσετε στο χωριό με τη βοήθεια του Θεού. Πρώτα ο Θεός. Θα φτάσουμε κατά τις πέντε. Πρώτα ο Θεός. Δηλαδή αν θέλει ο Θεός. Αν βοηθήσει ο Θεός. Εγώ μόνος μπορεί να φτάσω ποτέ. Αν δείτε όλες οι εκφράσεις, κρύβανε, προβάλλαν το Θεό μπροστά. Ο άλλος πρόβαλε το εγώ του. Τα άκουσα τα αμαρτήματα. Εγώ τα άκουσα. Αντί να πει, ο Θεός μου δώρησε και με στήριξε και με βοήθησε και απεκόπηκαν αυτά τα αμαρτήματα, δόξα το όνομά του, βγαίνει πρώτα το εγώ. Βλέπει το εγωιστής μπορεί να εκφερθεί. Βγαίνει. Βγήκε πρώτα. Έκοψα τα αμάρτημα πάτε. Δόξα το Θεό μετά. Εγώ το έκοψα, δόξα σε εκείνο. Βλέπετε λοιπόν ότι και από τις λέξεις που μιλάμε φαίνεται το πόσο εγωιστέ είμαστε. Και τι πόλεμο πρέπει να κάνουμε κατά του εαυτού μας. Αλλά επαναλαμβάνω, μάχες μπορεί να χάσουμε. Δεν απελπιζόμαστε. Τον πόλεμο να είστε βέβαιοι και σίγουρα ότι αν συνεχίσουμε και μαχόμεθα θα το κερδίσουμε. Εάν παραδώσουμε τα όπλα, αλίμον από αυτό που παραδίδει τα όπλα. Εάν παραδώσεις τα όπλα, τότε σε βουτάει λέει ο αντίδικος διάβολος. Με αυτό που είναι απέναντί σου και αντιδικής. Τότε σε βουτάει. Τότε τον αφήνουμε και του δίνουμε δικαίωμα να κυριαρχήσει επάνω μας. Και κυριαρχεί επάνω μας τότε. Δηλαδή όταν λέω σιγά μην κάνω επακοή, σιγά μην κάνω εκείνο, σιγά μην κάνω το άλλο. Τότε του δίνω εξουσία επάνω. Οπότε από εκεί και πέρα που του δίνω εξουσία, θα χάσω και τον πόλεμο. Θα χάσω και τον πόλεμο. Δεν πρέπει να παραδοθώ στα όπλα του. Να πάρω το παραδώσω τα όπλα. Δεν πρέπει να το βάλω κάτω. Γρηγορείτε ουν και προσεύχεστε. Γρηγορείτε λέει συνέχεια. Μην καθέψετε, μην κοιμόσαστε. Συνέχεια το Ευαγγέλμα δείτε, δίνει προστακτικές εντολές ότι πρέπει να είμαστε νεκρικός στη συνέχεια. Ενεκρικός όπως είναι ο στρατός. Σίγουρος καλός στρατιώτης Ιησού πολέμησε. Δώσε τη μάχη σου. Στο Θεό δεν κάθεται. Είναι ώρα μάχης. Μάχεται. Και εμείς είμαστε μαχόμενοι. Μαχόμενοι κατά τριών πραγμάτων. Του εαυτού μας, του διαβόλου και του κόσμου. Και αν συνεχίσουμε να μαχόμεθα, είναι σίγουρο ότι ο αρχηγός μας θα νικήσει. Και αφού νικήσει και είμαστε εμείς μέσα στο στράτευμα που δίναμε τη μάχη και κάναμε τον πόλεμο, μπορεί να χάσαμε κάποιες μάχες, αλλά η τελική έκβαση του πολέμου την κερδίσαμε. Γιατί την κέρδισε ο Χριστός. Εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Άρα θα είμαστε κι εμείς τότε μαζί του νικητέ και θα στεφτούμε ως νικητέ. Τότε θα στεφτούμε ως νικητέ. Και γι' αυτό δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Και γι' αυτό βλέπετε στις εικόνες πολλές φορές ο αγωνοθέτης Κύριος τι κάνει. Σε μια εικόνα. Φοράει στεφάνι. Γίνεται από τον ουρανό ένα χέρι σε κάποιες εικόνες που είναι το χέρι του Χριστού και φοράει πάνω στο κεφάλι ενός Αγίου ένα στεφάνι. Από δάφνη, από λουλούδια κτλ. Στεφανώνει αυτό γιατί τελικά ήρθε ως νικητής.
Έμεινε στο στράτευμα, νίκησε ο Χριστός, νίκησε και ο άνθρωπος. Άρα μόνο μένοντας ενωμένοι μαζί του θα είμαστε κι εμείς νικητές. Γιατί εκείνος ξέρουμε ότι νίκησε και νίκησε και το θάνατο. Άρα όσοι είμαστε κατσομένοι επάνω του, είναι σίγουρο ότι θα νικήσουμε. Αν αφήσουμε τα χέρια μας, και τα αφήσουμε τα χέρια μας και δεν κρατάμε τα χέρια του, και δεν είμαστε κατσομένοι πάνω από τις μανδύες του και από τους χιτώνες του, και δεν τον κρατάμε από χέρια και με πόδια για να είμαστε ενωμένοι, γι' αυτό ενωνόμαστε μαζί του και με τη Θεία Κοινωνία, να είμαστε ένα ενωμένοι, τότε αν αποκοπούμε, χάνεσαι. Πέφτει στο κενό. Επομένως, ενωμένοι μαζί του, για να βγούμε νικητές μέσα από αυτή τη μάχη, μέσα από αυτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε να πολεμήσουμε. Βλέπει το μύθος του Ηρακλή με τον Τηλενέα Ύδρα. Τελικά ίσως είναι ένας μύθος, αλλά ο οποίος όμως κρύβει για εμάς τους χριστιανούς πάρα πολλές αλήθειες. Και αυτή η Λενέα Ύδρα υπάρχει μέσα στον εαυτό μας. Ένα θηρίο που λέγεται εγωισμός και είναι η αιτία των περισσότερων αμαρτημάτων μας, τα οποία μας οδηγούν σε μια άσχημη κατάσταση, να βγάζουμε έναν παλιό χαρακτήρα και έναν παλιό εαυτό προς τα έξω. Ένα παλιά άνθρωπο, όπως τον λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο παλαιός άνθρωπος, ένας παλιά άνθρωπος. Ας βγάλουμε λοιπόν και ας πολεμήσουμε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπεινώσεως. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.